Και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση τη έκτη υποδρομία. Είχε πολύ καλή κίνηση ο υπομέδων, ο οποίο θα οδηγήσει τον όμιλο. Στα 1-2 μήκη έρχεται ο Νικολέτσο να τοποθετηθεί δεύτερο. Και στην τρίτη θέση ο Τζούλιου Σίζαρ, και ο οποίο προσπαθεί να βελτιωθεί από την εξωτερική ώρα. Τάξη, ο Τρέτερ έμεινε πίσω, σε πίσω θέση. Τώρα βελτιώνεται στο ύψο των 800 μέτρων. Ο υπομέδων βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ένα μήκο από τον Νικολέτσο, ο Τζούλιου Σίζαρ είναι σε καλή θέση. Σε εσωτερική και ο Μάντζιπα Μέμορ έχει καλή θέση. Και λίγο πιο πίσω είναι ο Ραπτάκη. Σε εσωτερική τρέχει ο Φόπετορ, 600. Το βήμα του περνά ο Νικολέτσο στην πρωτοπορία. Αυτό το ανέβασμα ακολουθεί ο Τζούλιου Σίζαρ τώρα. Στο ένα μήκο, να ο Ραπτάκη που περνά αυτό τρίτο και προσπαθεί και αυτό να μπει στην κούρσα και μπαίνει στην κούρσα με τον Νικολέτσο να μπαίνει πρώτο στην ευθεία υπό την καταδίωξη του Τζούλιου Σίζαρ και του Ραπτάκη, ο οποίο τρέχει εξωτερικά τρία άλογα σε αυτό το σημείο στο ίδιο ύψο. Και περνά τώρα ο Τζούλιου Σίζαρ στην πρωτοπορία και προηγείται. Δεν τα βάζει κάτω ο Νικολέτσο, λίγο πιο πίσω ο Ραπτάκη, ο οποίο είναι καλύψει και αυτό. Τζούλιου Σίζαρ παίρνει το πλεονέκτημα και προηγείται τώρα. Τζούλιου Σίζαρ στην πρωτοπορία, Ραπτάκη στα τελευταία μέτρα. Τζούλιου Σίζαρ και Ραπτάκη, Νικολέτσο και έλα καλώνει.